Η πρώτη νίκη μακριά από την έδρα της σημειώθηκε την τέταρτη αγωνιστική στις Έρες. Η Λάρισα νίκησε 3-1 τον Πανσεραϊκό, δείχνοντας πως μπορεί και μακριά από τον κάμπο. Πρώτο σουτ στο μάτς προς την εστία μόλις το τρίτο λεπτό. Με την μπάλα να αναπαύεται στην αγκαλιά του Κοτσόλη μετά την προσπάθεια του Μπακουρά. Ορεξάτος ο Πανσεραϊκός στο ξεκίνημα και στο έκτο λεπτό της συνάντησης ο Κοτσόλης πρόλαβε τον Μπακουρά λίγο πριν γίνει απειλητικός μετά τη σέντρα του Τάντιτς. Πέρασαν 20 λεπτά και η Λάρισα επιχείρησε σουτ. Ο Ιγκλέσιας δυσκόλεψε τον Κυπουρό που έδιωξε κόρνερ, πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο μάτς. Στο 25 ο Πανσεραϊκός πέτυχε γκολ με τον Μπακουρά, όμως αυτό δεν μέτρησε ποτέ. Ο Κυρκός θεώρησε ότι ο επιθετικός των γηπεδούχων έσπρωξε τον κόρτσιο στον αέρα και κύρωσε το τέρμα, προκαλώντας την απορία και τις διαμαρτυρίες του παρολίγων σκόρερ. Τρία λεπτά αργότερα και η Λάρισα άνοιξε το σκορ. Ο Σαρμιέντο επιχείρησε σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Μιλένκοβιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Κυπουρού. 0-1 για την ΑΕΛ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης με το δεύτερο της σούτ μόλις στο μάτς και με αρκετή δόση τύχης. Στο 39 ο βοηθός σταμάτησε λανθασμένα το Ζουράφσκι με τον Πολωνό να κόβεται λίγο πριν βγει τετατέτ με τον πρώην του συμπαίκτη στον κάμπο Κυπουρό. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για τη Λάρισα. Στο 53ο λεπτό ο Κυριάκος έβγαλε σέντρα για το κεφάλι του επερχόμενου Ζουράφσκι, ο Πολωνός αστόχησε στην κίνηση. 15 λεπτά αργότερα ο Μπουμπακάρη εκτέλεσε έξυπνα και επικίνδυνα στην περιοχή φάουλ. Ο Κοτσόλης καθάρισε τη φάση αφού κανένας παίκτης των Ζερών δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Στο 72 η άμυνα των γηπεδούχων ξέχασε τον Κυριάκο που γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Κυπουρός με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Στο 83 σου του Σαρμιέντο με το αριστερό, καμία ανησυχία για τον Κυπουρό. Ένα λεπτό αργότερα ο Ιγκλέσιας σταμάτησε τον Μπουμπακάρη με προβολή και γλίτωσε τα χειρότερα για την ομάδα του. Στην επόμενη φάση, ο Βενετίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος των παικτών του Πανσεραϊκού, μπήκε στην περιοχή και έκανε 2 τα τέρματα της ομάδας του. Πρώτο γκολ του Βενετίδη στο πρωτάθλημα που με το καλό του πόδι πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του πρώην συμπαίκτη του για το 0-2. Ανοργάνωτη άμυνα των γηπεδούχων και 2 λεπτά πριν από το τέλος, ο Ζουράφσκι νικήθηκε από τον Κυπουρό, επέμεινε όμως και ο Φακούντο πάρα από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για offside. Ο διαιτής όμως έδειξε παίζεται τρίτο γκολ για τον Αργεντίνο Super League ύστερα από ασίστ του Πολωνού. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι ύστερα από εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μπακαρά πήρε την κεφαλιά και ο Ιγκλέσιας υπέπεσε στην παράβαση. Ο Κύρκος έδειξε την ασπριβούλα και ο Τάντιτς ευστόχησε και πέτυχε τον γκολ της τιμής για την ομάδα του στο τελικό 1-3. Πολύ σημαντικό τρίποντο, ειδικά μετά την απροσδόκητη ήττα μας στην έδρα μας από την Ξάνθη. Ξέρουμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα όπως ο Πανσεραϊκός, ο οποίος παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο από τη μέση και μπροστά. Γνωρίζαμε κάποιες αδυναμίες που έχει στον αμυντικό τομέα. Ήμασταν τυχεροί, ειδικά στο πρώτο γκολ. Και από εκεί και πέρα, όταν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο 1-0, ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αν κρατήσουμε στα πρώτα λεπτά, θα έχουμε ευκαιρίες να πετύχουμε και άλλα γκολ. Και όπως έγινε. Όμως σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε. Έχουμε και εμείς αρκετές αδυναμίες. Πρέπει να παίζουμε καλύτερα. Και πρέπει να βελτιωθούμε και στο passing game, να ξεκλειδώνουμε άμυνες, ιδίως όταν παίζουμε στην έδρα μας. Παρόλο το σκορ, το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Δείξαμε ότι δεν μείναμε στο παιχνίδι τις προηγούμενες αγωνιστικές απέναντι στην Ξάνθη. Σκύψαμε το κεφάλι, δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα. Ήρθαμε εδώ πέρα και είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσουμε και τα καταφέραμε. Όλα τα παιδιά δείξαν ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε πολύ δύσκολη συνέχεια.
πρέπει από σήμερα κιόλας να το ξεχάσουμε το παιχνίδι και να κοιτάξουμε τη συνέχεια.